Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω σχετικά με τη σελήνη, για το φεγγάρι μας. Είχα μια ερώτηση από μερικούς φίλους σχετικά με αυτό για την ύπαρξη στη δική μας αντικειμενική, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλές ψυχικές συνδέσεις σχετικά με την ύπαρξη της σελήνης στη Γη. Η σελήνη δεν ήταν πάντοτε, θα λέγαμε, στο κομμάτι αυτό τον οποίο ξέρουμε εμείς από φυσικό της. Ενώ είναι ένα φυσικό σώμα η σελήνη και όχι τεχνητό, υπερανεπτυγμένα όντα τοποθετήσανε για ένα εργαλείο αναβάθμισης, θα λέγαμε, αντιπροσωπεύοντας την αναβάθμιση της ανθρώπινης, θα λέγαμε, κλίμακας από το σκοτάδι στο φως. Πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια, η σελήνη δεν υπήρχε στη Γη. Πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια, φίλοι μου, 15.000 χρόνια σχεδόν, δεν μπορώ να σας μιλήσω σχετικά για να είμαι ακριβής πάνω στα πόσα έτη υπήρχανε, όμως μπορούμε να συλλάβουμε την ιδέα ότι η Γη δεν είχε τον δορυφόρο αυτόν τον οποίο εμείς βλέπουμε πάντα. Θέλω να καταλάβετε ότι η σελήνη, ενώ φέρθηκε εδώ πέρα, το φέρανε τεχνητά, θα λέγαμε, με συγκεκριμένες ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, βαρύτητας, τοποθετήθηκε γύρω από την επιφάνεια της Γης και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γυρίζει, όπως ξέρετε, και να βλέπουμε πάντοτε τη φωτεινή πλευρά της και να μην βλέπουμε τη σκοτεινή. Αυτό σημαίνει ότι έχουν βάλει μέσα συγκεκριμένα επιθέματα, θα λέγαμε, έτσι, προσθήκες από συγκεκριμένα πράγματα, για να μπορούν να μετακινήσουν το μαγνητικό βαρυτικό πεδίο της σελήνης, έτσι ώστε να φαίνεται το πλανήτης μόνο από τη μία του πλευρά, ο δορυφόρος. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι αυτό που οι επιστήμονες βλέπουν είναι μερικά συγκεκριμένα εστιακά σημεία από συγκεκριμένες, θα λέγαμε, υλικές καταστάσεις πάνω και γύρω στα 20 μίλια μέσα στο βάθος της σελήνης. Αυτά τα μαγνητικά, θα λέγαμε, πεδία συσσωρευμένης συγκεκριμένης ουσίας ή ύλης φέρνουν έτσι όλη τη σελήνη κάτω από μία κατάσταση ώστε να μην μπορεί να κινηθεί φυσιολογικά. Τώρα, η σελήνη έχει να κάνει με το θέμα των εισαρκώσεων στη Γη. Τοποθετήθηκε για να δείξει μία άλλη περίοδο από θέμα ψυχολογίας, την περίοδο που η ανθρωπότητα από το σκοτάδι που ήταν ξεκινάει και μέσα από το δικό της υποσυνείδητο, το σκοτεινό, ξεκινάει και λάμπει ένα φως. Όλοι ξέρουμε ότι η σελήνη δεν έχει δικό της φως, παρά ανακλά το φως του ήλιου. Αφού αντανακλά το φως του ήλιου, θα λέγαμε ότι είναι ένα είδος ετερόφωτος. Σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον ήλιο ψυχολογικά μέσα μας και το ετερόφωτο φως, η σελήνη, που είναι τα διάφορα εγώ μας. Παρ' όλα αυτά, τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω ότι εκεί που πριν οι άνθρωποι της Γης δεν είχαν αυτή την θέα, θα λέγαμε, οπότε και μέσα στη νύχτα δεν είχαν αυτό το φως που αντιπροσωπεύει τον πανσέλινο εαυτό τους, θα λέγαμε, ή τον εαυτό τους σε φάσεις, τα εγωικά σημεία μας, βλέπετε ότι υπήρχε αυτό το σκοτάδι, έφερε όλο το χάος και αντιπροσώπευε το σκοτάδι που υπήρχε και στην ψυχολογία των ανθρώπων όταν ο ήλιος, θα λέγαμε, πήγαινε από την άλλη πλευρά. Παρ' όλα αυτά, όταν μπήκε η σελήνη σε τροχιά γύρω από τη Γη, ακριβώς στο ύψος εκείνο το οποίο να φαίνεται η Γη και η σελήνη και ο ήλιος στην ίδια διάμετρο, τέλεια αντιπροσωπεία έτσι μέσα μας, της συνείδησής μας, ήταν ένα είδος βοήθειας, καθώς την ώρα που υπήρχε το σκοτάδι, εμφανιζόταν ένα φως ψηλά που έδειχνε το δρόμο. Που έδειχνε λίγο παραπάνω, θα λέγαμε, έδειχνε διάβγεια, παραπάνω ορατότητα. Βλέπετε, φίλοι μου, αυτό συμβαίνει και στο ψυχολογικό μας κόσμο. Σε αυτό το σκοτάδι, σε αυτή τη λύθη που είχε πέσει ο άνθρωπος, η σελήνη μπήκε με μία αίσθηση να μπορεί να μας αντανακλάει, θα λέγαμε, μέσα μας, εκείνο το ψυχολογικό φως, συνειδησιακό φως, τις ώρες που μπορούμε να είμαστε στο σκοτάδι, ώστε βοηθούμενοι από αυτό το φως, βοηθούμενοι να μπορούμε να βγούμε έξω από αυτό. Γι' αυτό και οι φυλές μας, οι προηγούμενες,
περάσανε από τις καταστροφές και ένας λόγος που μπήκε η σελήνη ήταν ένα είδος βοήθειας και όχι αυτό που λένε περισσότεροι για να μας τυραννίσει, για να μας εγκλωβίσει, για να μας δημιουργήσει πράγματα άσχημα. Μπορεί να δημιούργησε μέσα μας τα διάφορα σεληνιακά οχήματα, που λέμε τα διάφορα εγώ μας, ψυχολογικά, τέτοιες αντιπροσωπείες, όμως μέσω των ψυχολογικών εγώ μας μαθαίνουμε τον εαυτό μας, φτιάχνουμε το χάρτη μας. Μέσα από τους δαίμονες μαθαίνουμε τους ευδαίμονες. Άρα μέσα από το φως σελήνης εκπαιδευόμαστε μέσα στο σκοτάδι για να ανακαλύψουμε το φως της ημέρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν φίλοι μου ότι μέσα από αυτό το καινούριο κύκλο που μπήκε η ανθρωπότητα από την ώρα που μπήκε η σεληνιακή τροχιά έδωσε αυτό το προτέρημα να μπορούμε να δουλεύουμε και στα σκοτάδια μας, να εργαζόμαστε και στα σκοτάδια μας. Αυτή είναι η αντιπροσωπεία, η ψυχική, την έννοια, η έννοια δηλαδή, της σελήνης που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα όργανο αναβάθμισης. Η σελήνη λοιπόν μπήκε σε τέτοια τροχιά γύρω από τη γη για να μας δείχνει πάντοτε εκείνη την ώρα το φωτεινό σημείο της και όχι το σκοτεινό, για να μπορούμε πάντοτε να έχουμε το φως μέσα στο σκοτάδι. Παρ' όλα αυτά, επειδή εκεί πέρα υπάρχουν, όπως είπαμε, βάσεις εξωγήινων πολιτισμών, σταθμοί οι οποίοι καθόντουσαν από εκεί για να παρατηρούν όλο αυτό το πράγμα που κάνανε έτσι στη γη και άλλα πράγματα, οι άνθρωποι μέσα από τον εγωικό τους χαρακτήρα φυσικά και από την φαντασία που δυστυχώς μαγνητίζεται από το αισθητόδη ακόμα κέντρο, δημιουργούν όλα αυτά τα φοβικά τύπου και διάφορα άλλα πράγματα μέσα από την πολικότητα την οποία έχουν μάθει αρνητικού και θετικού. Θέλω επίσης να καταλάβετε ότι οι ψυχές που εισαρκώνονταν ακολουθούν μια αλυσίδα, θα λέγαμε, πάνω στο ηλιακό μας σύστημα. Οι ψυχές που ζούσαν παλιά στο Μαλντέκ, όπως σας είχα ξαναπεί και αυτούς που βλέπουν τα βίντεό μου τα πιο παλιά, ο Μαλντέκ ήταν ένας τεράστιος πλανήτης ανάμεσα στο Δία και στον Άρη, όπου ήρθε ένα τεράστιο πλανητικό, θα λέγαμε, όχημα, ένα πλανητικό σχήμα, έτσι, μορφή, πέρασε μέσα στο ηλιακό μας σύστημα και δημιούργησε αυτή τη τεράστια καταστροφή στο Μαλντέκ. Ο Μαλντέκ τότε καταστράφηκε, όπως βλέπετε τα συντρίμια, αστεροειδείς, όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, και έτσι οι ψυχές, μερικές από τις ψυχές αυτές, εσαρκωθήκανε στον πλανήτη Άρη. Ο πλανήτης Άρης ήταν κατοικήσιμος και είχε πάνω του ζωή. Όμως και αυτός, μετά από μια σύγκρουση αστεροειδή, θα λέγαμε, έπεσε ένας αστεροειδής και αυτός πάνω στον πλανήτη Άρη, έχασε, θα λέγαμε, όλη την ηλεκτρομαγνητική του κατάσταση, άλλαξε το ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο, εξατμίστηκε απότομα ένα μεγάλο μέρος του νερού και άλλο ένα μεγάλο νερού εγκλωβίστηκε μέσα. Υπάρχουν μερικές ατζέντες για την απεγκλώβηση του νερού που υπάρχει μέσα στον Άρη και επίσης ήδη συμβαίνουν μερικά πειράματα εκεί πέρα που δεν ασχοληθούμε τώρα, έτσι, για να ξαναγίνει πάλι χαρακτηρισμός ο πλανήτης ανάμεσα σε μερικά υβρίδια και ανθρώπους. Θέλω να σας πω όμως ότι με την καταστροφή, θα λέγαμε, του πλανήτη Άρη, παρόλο που καταστράφηκαν όλες οι μορφές ζωής, όμως εκείνες που ήταν στο ανθρώπινο εξελιδικό επίπεδο, θα λέγαμε εκείνες οι πνευματοψυχές, ξεκινήσαν και εσαρκώνονταν μετά στη Γη. Η Γη ήδη είχε ζωή πάνω της, ήταν κατοικήσιμος πλανήτης, και στην αρχή αυτά τα όντα εσαρκωθήκανε σαν τους δικούς μας, θα λέγαμε, σαν τους δικούς μας ηθαγενείς ανθρώπους που μοιάζουν πάρα πολύ με τους γορίλες. Επειδή σοκαρίστηκαν αυτές οι ψυχές, φίλοι μου, από το πέρασμά τους από τη μία στην άλλη, λόγω της καταστροφής, λόγω της αλαζονίας και λόγω της καταστροφής από τον πλανήτη αστεροειδή και των εγωικών παθών που είχαν φτάσει εκεί πέρα, θα φάγανε ένα είδος υπεξέλιξης, θα λέγαμε, σχετικά με τη μορφή της γης. Και ξεκινήσαν να βγαίνουν σαν γοριλάνθρωποι, σαν οι αρχαίοι άνθρωποι, πριν ακόμα υβριδιαστούν από τις εξωγήινες φυλές που κατέβηκαν εδώ. Θέλω να καταλάβετε ότι εφόσον μπήκαν αυτές οι πνευματοψυχές μέσα σε διάφορα σώματα, δεν μπορούσαν να τελείως να βγάλουν όλες οι ιδιότητες του φωτός, γιατί τα σώματα ακόμα της γης δεν είχαν εξευγεννηθεί πάρα πολύ. Όταν κατέβηκαν οι εξωγήινες φυλές, οι Ανουνάκοι και άλλες προσμίξεις πιο μετά, ξεκίνησαν και φτιάξανε
τον άνθρωπο υπηρετιαστήκανε, δηλαδή πολλά από αυτά τα όντα που σας είπα, μορφές της γης, με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίσουν μια πιο εξελιγμένη μορφή, ώστε μέσα της να μπορεί να συγκρατήσει παραπάνω πνεύμα, παραπάνω πνευματοψυχή. Έτσι η εσάρκωση, θα λέγαμε, έρχεται από το Μαλντέκ, προχωράει στον πλανήτη Άρη και καταλήγει μέχρι στιγμής στον πλανήτη Γη. Επίσης, ήθελα να σας πω για τους reptilian που ρωτάτε πολλές φορές, ότι μέσα στις υβριδιάσεις που φτιάξανε, θα λέγαμε, έτσι, οι Ανουνάκοι, πήρανε και τότε αυτό το είδος που λέμε εμείς ερπετοειδή, τα ερπετά δηλαδή, και πήραν από εκεί DNA και βάλαν και εκεί το δικό τους και έτσι τι φτιάξανε, εκείνη την κατάσταση που λέμε εμείς ερπετοειδής. Δηλαδή ένα υβρίδιο, έτσι όπως και άλλα πράγματα μπορεί να είχαν φτιάξει που δεν επιβίωσαν. Αλλά τα δύο κύρια ήταν αυτά. Ανάμιξη, ρεπτήλια, έτσι που είχαν και μια πρόσβαση, τον Ανουνάκι, με τους δεινόσαυρους στη γη, και ανάπτυξη με το θηλαστικό στη γη που φτιάξαν, θα λέγαμε, έτσι τον άνθρωπο. Το Homo sapiens τότε, θα λέγαμε, κατά μία έννοια. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όλα αυτά αναμειγνύονται κάτω από μια κατάσταση συγχρονιστικότητας και ομοιοκραδασμού. Παρ' όλα αυτά, μερικοί εξωγήινοι πολιτισμοί μπορούν να φτάνουν σε επίπεδα να δημιουργούν συγκεκριμένα μάτριξ. Άλλοι εξωγήινοι πολιτισμοί μπορούν να φτάνουν σε επίπεδα να ευρυδιάζουν και να είναι άριστοι γενετιστές. Άλλα εξωγήινα όντα μπορεί να είναι ακόμα πιο χαμηλής κατάστασης, τα οποία μπορεί να έρχονται εδώ πέρα και να σχηματίζουν διάφορες συμφωνίες και να είναι στην κατάσταση περίπου λίγο πιο ψηλά από το ανθρώπινο είδος, όπως το είδος του ανθρώπου θα εξελιχθεί και θα μπορεί να περνάει, θα λέγαμε, γύρω-γύρω από τα άστρα στο ηλιακό μας σύστημα και έξω, στους πλανήτες. Επίσης, μου φαίνεται τώρα τελευταία ότι βρήκανε και τον τάφο κάτω από την Γκίζα, κάτω από τη Σφίγγα. Ανοίξαν τον τάφο κάτω από τη Σφίγγα, που πολλοί είχαν μιλήσει γι' αυτό. Και εκεί πέρα σίγουρα βρήκαν τα ευρήματα που γράφουν για την ιστορία και επίσης θα καταλάβουν ότι τα ίδια, θα λέγαμε, μνήματα και μνημεία που υπάρχουν στο φεγγάρι, στη γη, στον Άρη και δείχνουν την εξέλιξη της πορείας, θα λέγαμε, των εσαρκώσεων, έτσι, αυτής της ανθρώπινης ψυχής μέσα στα ανθρωποειδή. Αυτή είναι η ιστορία, φίλοι μου, λίγο πολύ, με άλλες πάρα πολλές παράλληλες πραγματικότητες και προσμίξεις, έτσι, που δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Όμως, ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτόν τον εξελιπτικό κύκλο, η Σελήνη, η οποία έρθει εδώ και περίπου 11-12 χιλιάδες χρόνια, κάπου εκεί, ήθελε να δώσει στην ανθρώπινη εξέλιξη ένα είδος ετερόφωτου, θα λέγαμε φωτός, έτσι, ένα είδος εσωτερικής συνείδησης και ακτινοβολίας, ώστε να βοηθηθούμε και να μην ξαναπεράσουμε τις ίδιες καταστροφές που περάσουν η Ατλαντίδα και οι υπόλοιποι πολιτισμοί. Από εκεί και πέρα, επειδή όλα ακολουθούν σε κύκλους, έτσι τα πράγματα, σημαίνει έναν ανώτερο είδος κύκλο εξελιχτικό που οι άνθρωποι, αν καταφέρνουμε και δεν καταστραφούμε, και εμείς σαν τους Άτλαντες, μάθουμε δηλαδή από τους Άτλαντες, οι οποίοι τώρα, αυτόν τον καιρό, εσαρκώνονται στην Ευρώπη και φυσικά στην Αμερική. Γι' αυτό και συνεχόμενα βλέπετε ότι ούτως ή άλλως και το Halloween, αυτή η γιορτή των νεκρών που λένε, αντιπροσωπεύει τη γιορτή των χαμένων πριν γίνει ο τελευταίος κατακλυσμός, ο τεράστιος από τον αστεροειδή στην Ατλαντίδα. Όλοι οι άλλοι που είχαν γίνει, θα λέγαμε, μεταξύ των οποίων καταστράφηκε η Ατλαντίδα από τα ίδια της, θα λέγαμε, τα όπλα με πολέμους και τα υπόλοιπα, αλλά το τελειωτικό, θα λέγαμε, έγινε από έναν αστεροειδή πάλι, γιατί πολλές φορές οι ψυχές, θα λέγαμε, διαλέγουν μερικά παιχνίδια για να φέρουν ένα delete, θα λέγαμε, στο παιχνίδι της εσάρκωσης μέσω διαφορών καταστροφών, μιας ολικής επαναφοράς, ένα restart, που γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας από αυτόν τον τρόπο είναι το συγχρονιστικό βίωμα μιας μεγάλης, θα λέγαμε, καταστροφής, ώστε να ξεκινήσει από την αρχή. Αυτό βλέπανε και διάφοροι προφήτες για το 2000 και όλα αυτά τα χρόνια, ότι μπορεί να συμβεί, και βλέπανε όλη αυτή εδώ πέρα την κατάσταση να έρχεται σε ένα είδος που να είναι έτοιμο να εκραγεί και πολύ προφήτευμα, θα λέγαμε, γιατί πιάνε παράλληλες πραγματικότητες που η γη, θα λέγαμε, παίρνει από τέτοιου είδους καταστροφές. Παρ' όλα αυτά, σας είπα, οι προφητείες δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαβάσματα της ενέργειας μέσα από τις πεποιθήσεις, τις οποίες πολλοί άνθρωποι, θα λέγαμε, έχουν. Έτσι, γι' αυτό και το δίνει ο καθένας όπως μπορεί. Οπότε, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, ξεκινάει
και μέσω της ατζέντα που υπάρχει εδώ και 50 χρόνια θα λέγαμε περίπου, μπορεί και παραπάνω, του υβριδιασμού των ανθρώπων, έτσι, με τους διάφορες κατηγορίες των grays που λέμε. Καταλαβαίνετε ότι και αυτή είναι μια ατζέντα η οποία έχει συμφωνηθεί συγχρονιστικά, θα λέγαμε, και δυστυχώς επειδή οι κυβερνήσεις αποκρύψανε αυτές που ξέρανε ή οι συγκεκριμένες ομάδες ότι υπάρχουν αυτού του είδους η ατζέντα, οι άνθρωποι βιώσανε όλες αυτές τις διάφορες απαγωγές οι οποίες μιλούν, τους υβριδιασμούς, τα διάφορα παιδιά που κάνανε με εξωγήινες, θα λέγαμε, έτσι, φυλές, οι οποίες αποσκοπούν στο υβριδιασμό για τη συνέχιση, θα λέγαμε, του είδους των Greys. Αυτή η ατζέντα, όπως και όλα τα άλλα πράγματα που σας είπα, γιατί ξέρετε, παίζονται πολλά παιχνίδια αναλόγως σε τι κατάσταση ο καθένας συγχρονίζεται, έτσι, δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι, είναι πάρα πολλά πράγματα που έχουν, θα λέγαμε, το επίκεντρό τους πάνω στην εξέλιξη του πλανήτη Γη. Λοιπόν, επίσης αυτό που θέλω να σας πω είναι αυτή η ατζέντα λοιπόν που προχωράει με τους διάφορους Greys, με τα διάφορες απαγωγές και η υβριδιακή κατάσταση για να σχηματίσουν την επόμενη, θα λέγαμε, έκτη ρίζα φυλή. Η έννοια, θα λέγαμε πάλι, το υβριδιασμό των ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι θα έρθει με μια αναβάθμιση με όλες τις ατζέντες της εξέλιξης του ανθρώπου και των παιδιών, το μείγμα δηλαδή, των υβριδίων, οι οποίοι, θα λέγαμε, ξεκινάνε ήδη και ζουν μερικοί ανάμεσά μας. Πάντοτε, πριν γίνει ένα τέτοιο σχέδιο, μερικά όντα κατεβαίνουν, περπατούν ανάμεσα στον κόσμο και βλέπουν, μετράνε τη συνειδησιακή τους κατάσταση, να το πώς αντιλαμβάνονται τις καινούργιες ενέργειες και το πώς αντιδρούνε. Είτε σαν σώματα, όταν περνάει κάποιος δίπλα σας, μπορεί να μην είναι από αυτή την κατάσταση, να είναι άνθρωπος δηλαδή, όπως το ξέρουμε εμείς, γήινος, έτσι. Οπότε υπάρχουν μερικά συμπτώματα που νιώθουμε όταν περνάμε δίπλα από τέτοιον άνθρωπο. Τα καταλαβαίνουμε λοιπόν πάρα πολλά και αναλόγως τι σκέψεις μας έρχονται και αναλόγως πώς ζούμε και αναλόγως την ενέργειά μας και όλες τις επιρροές που έχουμε όταν περνάμε δίπλα από τέτοιον, που αυτοί έρχονται γύρω στα 100 χρόνια πριν, 80 χρόνια πριν, 50 χρόνια πριν και διαβάζουν τις ενέργειες και μεταδίδουν και ορισμένα πράγματα για να δούνε πότε, θα λέγαμε, η ανθρωπότητα συγκεκριμένα είναι έτοιμη να δεχτεί το καινούριο. Γιατί σας είπα ότι όταν μια αλήθεια, θα λέγαμε, ή μια ενέργεια είναι πέρα του φάσματος της αντίληψής μας, τότε χτυπάει στο δικό μας αισθηκτόδης υποσυνείδητο και αρχίζουμε και γεμίζουμε με τρόμο. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να το ξέρουμε, θα λέγαμε, κατά βάθος, αυτό το άγνωστο, όταν είναι πολύ ψηλή ενέργεια για να την αντέξει ο εαυτός μας, αρχίζει και χτυπάει στο αισθητόδη, θα λέγαμε, κομμάτι μας και προβαλεί ένα είδος δέος που μεταφράζεται σε φόβο για τη δύναμη, την άγνωστη την οποία αντιλαμβανόμαστε εσωτερικά. Αυτό μπορεί να γίνει με ανθρώπους που έχουν αυτή την κατάσταση, έτσι, μπορεί να γίνει και με τους εξωγήινους. Δείτε λοιπόν ότι πόσες φορές έτσι λειτουργεί το ανθρώπινο υποσυνείδητο. Οπότε μπορεί να λένε πολλοί ότι ναι, πλειάδες, ναι, εξωγήινοι, πολιτισμοί, ναι, το ένα, ναι, το άλλο, το τι είμαι έτοιμος να το δεχτώ, αλλά εκείνη την ώρα, φίλοι μου, πετάγεται ο τρόμος, πετάγεται ο πανικός, πετάγεται το υποσυνείδητο. Έτσι. Εδώ πολλές φορές τις ενέργειες από τις κεραίες και τις ενέργειες από τα διάφορα, θα λέγαμε, router που έχουμε και καμιά φορά νιώθουμε περίεργα και από τα τηλέφωνα. Φανταστείτε πόσο έντονη μπορεί να είναι μια αναβαθμισμένη μεν ενέργεια, αλλά να είναι έξω από το φάσμα της ικανότητας, της δεκτικότητάς μας. Ένα άλλο σημείο που θέλω να πω, φίλοι μου, είναι ότι όλα αυτά τώρα τα υβρίδια, καταλαβαίνετε, ότι είναι σε μια κατάσταση στο διάστημα τα υπόλοιπα, μέσα σε ειδικά, θα λέγαμε, διαμορφωμένα διαστημόπλια, όπου ένα τεράστιο διαστημόπλιο τώρα βρίσκεται γύρω στις 300.000 χιλιόμετρα έξω από τη Γη. Το έχουν δει και οι επιστήμονες, το έχουν δει και τα διάφορα διαστημόπλια τα δικά μας, τα λέγαμε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εκείνη η κρυφή, η NASA, που σας είχα πει πιο παλιά, ένα είδος που είναι απόκριφη, μια απόκριφη τεχνολογία, έτσι, που δεν είναι σαν την NASA την κανονική, αλλά είναι μια άλλου είδους, τα λέγαμε, NASA, η οποία μπορεί και έχει τεχνολογία και διακατέχει ορισμένα μυστικά και επικοινωνία με διάφορες εξωγήινες μορφές.
Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι από την σελήνη, η οποία την ένωσα πάνω με αυτά τα υπόλοιπα που σας είπα, για να καταλάβετε ότι μπορούν τα διάφορα όντα, έτσι, και σχηματίζουν αυτές τις ατζέντες, τα ανώτερα και τα μικρότερα όντα παίζουν τις ατζέντες. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα έχει έρθει η στιγμή που ετοιμαζόμαστε, αν θα πάρουμε αυτή την πορεία, για μια κατάσταση, όπως σας είπα, γύρω στο 36-37, για να εμφανιστούν και να οδηγηθούν, θα λέγαμε, εξωγήινοι, θα λέγαμε και υγιήινοι, αλλά και εσωγήινοι πολλές φορές, σε μια κατάσταση να βρεθούν όλοι μαζί. Να γίνει λοιπόν η ένωση των μερών, θα λέγαμε, του διαστήματος, των μερών της εσωτερικής γης και της επιφάνειας. Αυτοί σχεδόν οι τρεις κόσμοι, θα λέγαμε το αστρικό, το ανώτερο, το αστρικό, θα λέγαμε το εσωτερικό ή τα εθερικά, ας το πούμε έτσι, ας μην λέμε τη λέξη αστρικό γιατί μπορεί να μπερδεύει πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι. Αυτές οι συχνότητες να αρχίσουν να γίνουν, θα λέγαμε, μία συχνότητα, μία πραγματικότητα που εκεί πέρα, αν καταφέρουμε να συγχρονιστούμε, θα έρθουμε σε επαφή με τους εσωγήινους και τους εξωγήινους, τα λέγαμε έτσι. Θα ανοίξει λοιπόν το φάσμα της αντίληψής μας. Βέβαια αυτή είναι μία εκδοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Παρ' όλα αυτά, είπαμε το σημερινό θέμα ήταν η σελήνη και τι γίνεται μέσα στις σαρκώσεις και στην εσωτερική μας, καλέγαμε, κατάσταση. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, όπως πάντα φίλοι μου, αυτούς τους καιρούς που περνάμε, που θα λέγαμε ότι μέχρι το 23 θα έχει πάρα πολύ challenge μέσα όλο αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε δεν είναι το να μαθαίνουμε τόσο πολύ πληροφορίες όπως αυτές που σας λέω, αλλά να εφαρμόζουμε, να ασκούμε συγκεκριμένες ενέργειες που θα μας ανεβάζουν, θα λέγαμε, τη δόνηση μέσα μας. Αυτές τις πληροφορίες σας λέω καμιά φορά, έτσι, αν και είναι δευτερεύουσας σημασίας, γιατί το μόνο που είναι να κάνετε να γεμίσετε ένα πληροφοριακό κέντρο μέσα σας είναι να ακούσετε κάποια ιστορία ή μια παράλληλη πραγματικότητα, εν πάση περιπτώσει, από τον τρόπο που κοιτάτε την εξέλιξη της γης. Παρ' όλα αυτά όμως, σας ξαναλέω άλλη μια φορά, το θέμα δεν είναι να γεμίζουμε με πληροφορίες. Το θέμα είναι να ασκούμε συγκεκριμένες ενέργειες για να κρατάμε τη δόνησή μας σε υψηλό επίπεδο. Αυτό το υψηλό επίπεδο θα μας βοηθήσει και στην δική μας κατάσταση, στην φυσιολογική, θα λέγαμε, ζωή μας, θα μας οδηγήσει και στην ψυχολογική καλυτέρευση της ζωής μας και μετά αυτά ξεδιπλώνονται γρηγορότερα, χωρίς να την κρατάμε δηλαδή εμείς με τους κόμπους και την άρνησή μας, η εξέλιξη των πραγμάτων, θα μπορούμε να πούμε ότι θα φέρουμε πιο κοντά τα χρόνια εκείνα που θα δώσουν έτσι τις καινούργιες οθήσεις στην ανθρωπότητα, τις καινούργιες διασταυρώσεις, θα λέγαμε, στον δρόμο της ανθρωπότητας, τις καινούργιες πύλες ανύψωσης στον δρόμο της ανθρωπότητας. Γιατί είπαμε, ο χρόνος είναι πάντα ελαστικός και η ενέργεια μετριέται αναλόγως στην δόνηση που έχουμε κάθε φορά. Οπότε, όσο πιο υψηλή δόνηση έχουμε εμείς και τη συγκρατούμε, τόσο πιο πολύ τα γεγονότα, τα θετικά προς την αναβάθμιση, θα έρχονται πιο γρήγορα στην ιστορία. Όσο πιο πολύ εμείς κρατάμε αρνητικά τη δόνησή μας, γιατί κολλάμε σε μερικά πράγματα, είναι σαν να σταματάμε τον χρόνο ή στην πραγματικότητα σαν να δημιουργούμε τον ίδια κατάσταση σε κάθε χρόνο και να αναπαράγουμε το παρελθόν. Ό,τι συμβαίνει μέσα μας, έτσι συμβαίνει και στο συλλογικό της γης. Οπότε καταλαβαίνετε, φίλοι μου, ότι όσο εμείς αφινόμαστε, είμαστε ο εαυτός μας, κρατάμε υψηλή δόνηση, μαθαίνουμε τον εαυτό μας μέσα από τα σκοτάδια μας, κάνουμε εσωτερική εργασία, τόσο η ζωή μας, τα λέγαμε, έρχεται σε ταχύτερα γεγονότα αναβάθμισης, έτσι. Και όσο εμείς πηγαίνουμε αρνητικά, χάνουμε τον εαυτό μας, θα λέγαμε ότι τόσο δημιουργούμε ταχύτερα γεγονότα κολλήματος και είναι σαν να προχωράμε και να πάνω σε ένα ναρκοπέδιο. Έτσι ακριβώς κάθε βήμα θα είναι και ένα μπαμ. Ενώ στην πραγματικότητα αυτός που λειτουργεί θετικά και κάνει εσωτερική εργασία, κάθε βήμα θα είναι και μια κατανόηση, μια συνειδητοποίηση. Βλέπετε λοιπόν, επειδή ο χρόνος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα με την έννοια αυτή, αλλά είναι ελαστικός αναλόγως στη συνειδησιακή μας κατάσταση, το πώς εμείς ζούμε και πώς εμείς αφινόμαστε, ξεκινάει αυτή η ψυχολογική, θα λέγαμε, εξέλιξη που σαν ολικά όντα, το ξαναλέω, έτσι, σαν ολικά όντα, βλέπετε όλες αυτές τις ατζέντες που υπάρχουν και οι προσυμφωνίες που έχουν γίνει για να παιχτεί το παιχνίδι στο Matrix αυτό κάτω από πάρα πολλά επίπεδα τα οποία τα περισσότερα εμείς κοιμόμαστε και έχουμε λύθει.
Μέσα από αυτό λοιπόν το μικρό κομμάτι που αντιλαμβανόμαστε, το ένα επίπεδο από τα πάρα πολλά επίπεδα τα οποία συμβαίνουν παράλληλα, θα λέγαμε, έτσι, γιατί όλα εδώ συμβαίνουν, θέλω να καταλάβετε, και θα κλείσω με ένα ρητό, ότι ενώ συμβαίνουν όλα τώρα, τίποτα δεν συμβαίνει για πάντα. Ειρήνη σε όλους.